Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τι γίνεται με τα επικίνδυνα κτίρια και την ασφάλεια των κτιρίων αυτών. Είχαμε το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο αρκετούς μικροσεισμούς, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να κοιμούμαστε ήσυχοι. Θα πρέπει να χτίζουμε σωστά, να τηρούμε νομοθεσίες και πλαίσια τα οποία απουσιάζουν για την ώρα. Πάμε να μας τα πει καλύτερα όμως ο κύριος Ανδρέας Θεοδότου, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Κύριε Θεοδότου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα παλαιά κτίρια. Να δούμε πού βρισκόμαστε και ποιες νομοθεσίες υπάρχουν που ουσιαστικά να υποχρεώνουν αυτούς που έχουν την ευθύνη να τα συντηρούν και να τα αναβαθμίζουν. Μάλιστα. Καθώς να κάνω μια μικρή διόρθωση, είμαι ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου και πλέον είμαι αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, απλά μια μικρή διόρθωση όσον αφορά τον τίτλο. Λοιπόν, να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου και σας και τις τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να πούμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει θεσμοθετημένη επιθεώρηση των κτιρίων ακόμη στην Κύπρο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και πέραν της δεκαετίας. Θεωρώ όμως ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Δηλαδή έχει γίνουν ήδη όλες οι επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο των Υπουργείων Εσωτερικών, ως ΕΤΕΚ. Έχουμε καταλήξει σε ένα ουσιαστικά προσχέδιο το οποίο θα πάει στην Βουλή, με το οποίο θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια θεσμοθέτηση υποχρεωτικής πλέον επίβλεψης των κτιρίων. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη μία μέρα στην άλλη και να έρθουμε να επιθεωρήσουμε όλα τα κτίρια. Γι' αυτό έχουμε θέσει κάποιες προτεραιότητες. Δηλαδή, έχουμε εισηγηθεί όπως ξεκινήσουμε πρώτα από τα δημόσια αυτής κτίρια. Δηλαδή, από τα κτίρια τα οποία συγκεντρώνουν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένα θέατρο, μπορεί να είναι. Υψηλού κινδύνου δηλαδή. Λόγω επισκεψιμότητας. Ακριβώς. Ναι. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ατόμων, είναι και πιο επικίνδυνα κάποιου σεισμού να έχουμε περισσότερες είτε τραυματισμούς είτε ακόμη και μια οποιαδήποτε άλλη απώλεια. Mm-hmm. Στη συνέχεια, φυσικά, είναι και τα κτίρια τα οποία είναι σε συνεχή δόμηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στα κέντρα των πόλεων η δόμηση είναι συνεχή. Δεν υπάρχουν αυτά τα 10 πόδια, τα 3 μέτρα που λέμε από το όριο του δρόμου ή από το γείτονα. Σε έναν ενδεχόμενο σεισμό, και είναι και παλιά στα κτίρια, πολύ πιθανό να πέσει ένα στίχος, να πέσει κάποιο κομμάτι και να έχουμε ένα τραυματισμό. Να θυμίζω ότι στη Σάμο πριν από 2, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια, από ένα μέτριο προς μεγάλο μεγέθους σεισμό, είχαμε την απώλεια δύο παιδιών τα οποία περπατούσαν στον δρόμο και είχε ουσιαστικά καταρρεύσει ένα στίχος από ένα εγκαταλειμμένο στήρο που είχε σκοτώσει. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτές οι δύο κατηγορίες πρώτα κτιρίων και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά και για τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάποια χαρτογράφηση για αυτά τα κτίρια, έχει από τις επαρχιακές διοικήσεις για παράδειγμα. Υπάρχει χαρτογράφηση, υπάρχει τουλάχιστον σε εξέλιξη μια τέτοια πρωτοβουλία. Υπάρχει μέρος της χαρτογράφησης, δηλαδή ουσιαστικά κάποιοι δήμοι έχουν κάνει. Για παράδειγμα, ο Δήμος Λευκωσίας, αν θυμάστε και μετά από μια κατάρρευση που είχαμε από μια έντονη προφόπτωση, εκεί κοντά στην πλατεία του Όχι, ξεκίνησε αλλά και πιο παλιά. Εντάξει, επειδή είναι ένας Δήμος που έχει αρκετά παλιά κτίρια και έχει κάνει μια καλή καταγραφή και θεωρώ ότι έχουν ολοκληρώσει ο Δήμος Λευκωσίας. Άρα αυτοί σίγουρα έχουν όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαν αγοράσει υπηρεσίες από ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι έκαναν καταγραφή και έχουν δώσει αυτά τα στοιχεία. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, ως ΕΤΕ, μας είχε δει αυτό το θέμα, όπως και εμείς το είχαμε συζητήσει. Ουσιαστικά είναι και ο Δήμος, πολύ σωστά θεωρούμε ότι ζητάει ένα κονδύλι, τουλάχιστον να ξεκινήσει. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετά αυτοί είναι εγκαταλειμμένα, έχουν πέραν των ενός ή δύο χτιτών. Ουσιαστικά έχει ζητήσει να βρεθεί ένα πρώτο κονδύλι, έτσι ώστε να ξεκινήσει να φτιάχνει αυτά τα σπίτια τα οποία είναι στον Καλό Πόλεο και ουσιαστικά στο μέλλον να έρθει να διεκδικήσει αυτό το θέμα από τους δύο χτίτες. Αντιλαμβάνεστε να μπουν σε μια δικαστική διαμάχη μέχρι να μπορέσουν να βρεθούν όλοι αυτοί. Μπορεί και να είναι αργά. Άρα το είχε κάνει και στο παρελθόν ο Δήμος. Είχε συνάψει από ό,τι θυμάμαι ένα μεγάλο δάνειο με το οποίο ήταν αρχή κάνει αυτή την ενέργεια. Και είναι κάτι το οποίο από ό,τι ξέρουμε θέλει να παλάβει και τώρα έτσι ώστε να προλάβουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός. Κύριε Θεοδότου,
Γνωρίζουμε πόσα είναι αυτά τα χτίρια, γιατί είναι και παλιές πολυκατοικίες, οι οποίες στέκουν σαν φαντάσματα σε πολλές πόλεις. Είναι, τις βλέπεις και φοβάσαι. Τις έχουν αμελήσει, πέφτουν στους σοβάδες. Εντάξει, αυτά που βλέπουμε, δεν ξέρουμε οι θεμελιοί τους αν κρατούν. Πολύ καλά κάνετε. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης. Νομίζω όλοι τα αντιλαμβανόμαστε. Οι διοκτήτες δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει και η συνειδιοκτησία. Και έτσι δυστυχώς υπάρχουν, όπως λέτε, οι πολυκατοικίες των 40-50 χρόνων που δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ τους. Όντως, να πούμε ότι πολλές φορές με πρωτοβουλίες των εκκλησιαστικών επιτροπών φωνάζουν σε μηχανικούς να κάνουν κάποιο έλεγχο. Ουσιαστικά όμως πάρα πολλές φορές μένουν μόνο στη μελέτη, διότι δυστυχώς δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσουν αυτούς οι ιδιοκτήτες το απαιτούμενο ποσό για να γίνουν ουσιαστικά σωστές εργασίες. Και είναι εδώ που θεωρούμε ότι και η πολιτεία θα πρέπει πρώτα απ' όλα να βρεθεί να αλλάξει τον νόμο πλέον και να επιβάλλει τον νόμο. Γιατί ουσιαστικά ο νόμος τώρα εφαρμόζεται μόνο όταν κηρυχθεί επικίνδυνη μια οικοδομία, όπου εκεί ο Δήμος στέλνει επιστολή στους ιδιοκτήτες και ουσιαστικά τους λέει ότι έχουν κάποιο χρονικό διάστημα να έρθουν να έρουν την επικίνδυνοτητα. Αλλά από την άλλη, ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει και κάποια κίνητρα. Δηλαδή, δίνουμε τα τελευταία χρόνια εκατομμύρια επιχορηγήσεις για ουσιαστικά αναβαθμίσεις ενεργειακές των κτηρίων. Είναι κοντή για ευρωπαϊκά και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα η Κύπρος αλλά και οι νότιες χώρες να πείσουμε την Ευρώπη ότι τα κτίρια μας δεν θέλουν μόνο ενεργειακή αλλά θέλουν και σεισμική αναβάθμιση. Δηλαδή, δεν είμαστε όλοι Σουηδία και Νορβηγία που δεν έχουν σεισμούς. Είμαστε οι νότιες χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, έχουν ανάγκη από αυτό. Και θα έπρεπε να τους πείσουμε ότι είναι καλύτερα να έρθουν τώρα να δώσουν κάποιες επιχορηγήσεις για να προλάβουμε. Γιατί εάν γίνει κάποιο γεγονός σεισμικό, όπως έγινε στην Ιταλία πριν μερικά χρόνια, θα κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά να έρθει να αποζημιώσει. Άρα καλύτερα να πληρώσει προνοητικά παρά να έρχεται να πληρώνει ουσιαστικά μετά. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια μεγάλη εξαρτία. Και προσπαθούμε ουσιαστικά να πείσουμε την πολιτεία ότι θα πρέπει να βρει τον τρόπο να επιχορηγήσει αυτά. Φυσικά μπορεί και η πολιτεία να δώσει και από μόνη τα κίνητρα. Άρα, αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ. Το μειωμένο ΦΠΑ, να σα πω ότι δεν καλύπτει ουσιαστικά ανακαινήσεις. Άρα, θα μπορούσε αυτό το μειωμένο ΦΠΑ να καλύπτει και ανακαινήσεις ή ακόμη εάν θα έκανε κάποιο ιδιοκτήτη αναβάθμιση τη δική του κτηρίου, να ήταν ακόμη και μηδέν το ΦΠΑ. Άρα υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε η πολιτεία να βοηθήσει. Υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία δίνονται, για παράδειγμα, για αναπαλαίωση και συντήρηση παλαιών κτηρίων. Αυτό αφορά διατηρητέα. Ναι. Αυτό αφορά διατηρητέα, δεν καλύπτει όλες τις υποδομές. Θα προεκτείνω το ερώτημά μου και θα πω, εφόσον υπάρχει ουσιαστικά αυτή η νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να επεκταθεί ακριβώς και για πολυκατοικίες παλιές και για άλλα κτίρια? Ακριβώς, θα μπορούσε να γίνει μια παρόμοια νομοθεσία. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό προφανώς για το κτίριο. Να πούμε ότι έχει γίνει ήδη ένα σχέδιο για την αναζωογόνηση του κτιρίου της Λευκωσίας, το οποίο είχε ανακοινώσει και ο Υπουργός Εσωτερικών πριν από μερικούς μήνες και ο Δήμαρχος της Λευκωσίας αλλά και το ΕΤΕΚ, το οποίο ουσιαστικά δίνει αρκετά κινητρά, ειδικά όσον αφορά φοιτητικές εστίες. Που είναι, θεωρούμε, ένα πρώτο βήμα το οποίο θα πρέπει να ψάξουν οι πολίτες. Είναι ένα αρκετά καλό σχέδιο που δίνει αρκετά κινητρά και θα μπορούσαν ειδικά. Θα είναι μια αρχή αυτή, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές. Άρα έχουν εξήγηση κάποια σχέδια τα οποία θεωρούμε ότι, όπως λέτε και εσείς, σίγουρα θα πρέπει να επεκταθούν. Ίσως θα πρέπει να γίνουν και διορθώσεις, γιατί όσον αφορά στα νεοκλασικά που έχουν αρχαιολογική αξία και απαγορεύεται η κατεδάφισή τους, πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν οικόπεδα τα αφήνουν στα χέρια του χρόνου να καταστραφούν από μόνοι τους, να πέσουν από μόνοι τους και είναι επικίνδυνες οικοδομές. Και στον παλιό Στρόβολο, άμα πας, θα δεις πολλές, και στη Λευκοσία, σε όλες τις πόλεις νομίζω υπάρχουν κτίρια εγκαταλελειμμένα. Σε αυτό θα πρέπει επιτέλους από τη Σταυριανή να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος προνοεί και φυλάκες αλλά και το πρόσωπο 10.000 ευρώ. Ναι, θα σου πει ο άλλος, εγώ δεν έχω χρήματα. Εντάξει, δεν έχω χρήματα. Τότε θα πρέπει να βρει η πολιτεία κάποιους άλλους τρόπους ενδεχομένως να κάνει και επίταξη. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, όπως λέτε, ένα καταλυμμένο κτίριο στο κέντρο του Στροβόλου ή της Λευκωσίας και ανά πάσα στιγμή να κινδυνεύει κάποιο να στηρίξει. Άρα οφείλει η αρμοδιαρχή, οφείλει ο Δήμος αυτό να βρει κάποιο τρόπο να το φτιάξει. Να πούμε εντάξει ότι οι σεισμοί μέχρι τώρα πολύ σωστά τα είπατε, είναι ευτυχώς πολύ μικρού μεγέθους και αυτό εντάξει παρόλο που δεν είμαι σεισμολόγος μπορεί να είναι και καλό το ότι εκτενώνεται η σεισμική ταυτότητα. Αλλά απ' την άλλη
υπάρχει ενδεχόμενο να πάσα στιγμή να γίνει ένα σεισμό, ο οποίο αυτά τα κτίρια τα οποία είναι ευάλωτα, τα οποία είναι κτίρια τιμόρροπα, προφανώ με μια μικρή σεισμική δόμηση, ή ακόμη και με μια έντονη βροχόπτωση να πέσουν. Mm. Άρα είναι σημαντικό οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά του σε αυτήν. Ναι. Τα υφιστάμενα κτίρια μας προστατεύουν και από ποια χρονολογία και μετά θεωρούνται αντισεισμικά τα κτίρια? Κοιτάξτε, από το 1994 είχε εφαρμοστεί ο Κυπριακός αντισεισμικός κανονισμός και από το 1999-2000 νομίζω ήταν και υποχρεωτική επίβλεψη. Εντάξει, ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχαν ξεκινήσει να γίνονται σχεδιασμοί αντισεισμικών κτιρίων. Άρα θεωρούμε ότι κτίρια τα οποία είναι πέραν των 35 χρόνων δεν έχουν οποιαδήποτε σεισμική επάρκεια. Ή περιορισμένη ουσιαστικά. Εντάξει, μπορεί να μην είχαν σχεδιαστεί, αλλά εντάξει, ενδεχομένως μία περιορισμένη σεισμική επάρκεια την έχουν. Αλλά σίγουρα τα κτίρια τα οποία τα τελευταία χρόνια σχεδιάζονται με τους σύγχρονους κανόνες και θεωρούμε ότι θα αντέξουν σε ένα σύγχρονο. Γίνεται επιτήρηση κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους? Ποιος ελέγχει αν όντως τηρείται η νομοθεσία και εφαρμόζονται οι προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται μέσα από αυτή? Πλέον είναι υποχρεωτική επιβλέψη και από αρχιτεκτονικό και από πολιτικό μηχανικό και ουσιαστικά με την ολοκλήρωση οι δύο αυτές οι ειδικότητες στο πιστοποιητικό συμβούλιο εργασιών ουσιαστικά υπογράφουν και βεβαιώνουν προς την αρμόδια αρχή ότι έχουν τηρηθεί τα σχέδια και οι μελέτες. Άρα υπάρχει μια υποχρεωτική, υπάρχει ουσιαστικά υποχρεωτική επίβλεψη. Έχω γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτά πλέον είναι ασφαλή. Το να μην συντηρείται ένα κτίριο, το οποίο μπορεί να είναι και καινούργιο, να είναι το 2000 ας πούμε, να είναι το 1995, που δεν θεωρείται παλιό, συντείνει στο να καταστεί ένα κτίριο ακατάλληλο, ακόμα και αν χτίζεται με τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις που εσείς απαιτείτε? Γιατί πάμε στο εξωτερικό ας πούμε, πας σε Ευρώπη και βλέπεις κτίρια εκατοντάδων χρόνων να στέκουν εκεί περήφανα, όμορφα, να μην έχουν καμία φθορά. Και στην Κύπρο, δεν θα αναφερθώ στο νέο νοσοκομείο Λευκωσίας, ας πούμε, στο νέο γενικό, όπου το βλέπεις και λες πόσο παλιό είναι αυτό το κτίριο, και όμως είναι πρόσφατο κτίριο. Σίγουρα τα κτίρια οφείλουν να συντηρούνται. Αν δεν συντηρείς ένα κτίριο, σίγουρα μειώνεται η διάρκεια ζωής του. Δηλαδή, ένα κτίριο, εντάξει, τόσο φαντασμό, προφανώς σχεδιάζονται για περισσότερα από 50 χρόνια, αλλά ένα κτίριο ιδιωτικής κτίσης ουσιαστικά έχει ένα κύκλο ζωής γύρω στα 50 χρόνια, ο οποίος προφανώς μπορεί και να επεκταθεί αν γίνεται στη συντήρηση. Γι' αυτό και βλέπουμε και εκεί ξένες χώρες των 100 και πλέον χρόνων. Όταν ένα κτίριο όμως δεν συντηρείται, τώρα μπορεί και στα 20 και στα 30 χρόνια να έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αν κάνετε μία βόλτα, θα δείτε πάρα πολλά κτίρια 30-35 χρόνων με έντονες ρηγματώσεις ουσιαστικά στις οροφές τους από παρουσία υγρασίας και διάφορα άλλα προβλήματα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, να πούμε ότι γενικά όταν είναι δικό μας σπίτι, όταν είναι ιδιωτικό, το συντηρούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα αφήσουμε. Όταν όμως είναι μια πολυκατοικία, όπως λέτε, δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι με το να μην συντηρούμε μια πολυκατοικία, μειώνουμε τη διάρκεια ζωής της και φυσικά μειώνουμε και την αξία του διαμερίσματός μας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε και εμείς ήδη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν βάζαμε ένα μικρό ποσό στην πάντα κάθε μήνα, ξέρω εγώ, 10-20. Και αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί, mm-hmm. Να είναι υποχρεωμένες, για παράδειγμα, διαχειριστικές επιτροπές κάθε τόσο να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να συντηρούν. Όπως επιθεωρείται από την πυροσβεστική, για παράδειγμα, και από άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει να επιθεωρείται και το κομμάτι που αφορά τη συντήρηση. Και όσον αφορά την επίβλεψη που είπατε, δεν εννοούσα την επίβλεψη που γίνεται ιδιωτικά από συναδέλφους σας, εννοούσα την επίβλεψη από το κράτος, αν τηρούνται οι προδιαγραφές για την κατασκευή ενός κτηρίου μιας πολυκατοικίας από τους developers. Και η έγνοια μεγαλώνει, ιδιαίτερα στα νεότερα κτίρια, όταν τα υλικά αυξάνονται και κάποιοι που μπήκαν για να κάνουν ή μπαίνουν για να κάνουν αρπακτή στο χώρο αυτό, νομίζω η μόνη τους έγνοια δεν θα είναι η ασφάλεια, αλλά ή το κέρδος. Να πούμε ότι και στον developer υπάρχει πάλι υποχρεωτική επίβλεψη από ιδιώτη μηχανικό. Από ιδιώτη μηχανικό που είναι μέρος της ευρύτερης ομάδας. Αυτό είναι μια γκρίζα ζώνη την οποία θα πρέπει να επιλύσουμε κάποτε. Γιατί και αυτό πρέπει να το επιλύσουμε. Πώς θα το επιλύσουμε? Μόνο και να βρίσκουμε μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μελετητή και εργολάβου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε ουσιαστικά υποχρέωση του μελετητή προς τον οποιοδήποτε εργολάβου. Αυτό είναι, όπως λέτε, πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αυτά τα λησβερίσχια και με τους επιμετρητές και με τους μελετητές και με όλους. Όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χώρο, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτό.
δεν μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα, αλλά αυτό που πρέπει να βεβαιώσω ότι είναι σίγουρα θα πρέπει να ενταχθεί η ελέγχεια στις αρμόδιες αρχές. Θα πούμε ότι αρκετές φορές οι υποδομές ξεκινάνε χωρίς άδεια και είναι και ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι πλέον έχει επιληθεί. Δηλαδή, αρκετοί δήμοι πλέον ελέγχουν την επάρκεια ουσιαστικά την περιοχή τους. Και αν ξεκινήσει κάποιο οικονομικό να γιατί σταματάνε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπουμε και πολλούς αγοραστές, αγαπητοί μου, να είναι εγκλωβισμένοι. Δηλαδή, μπορεί να τύχει να ξεκινήσει ένα κτίριο χωρίς άδεια, να έχουν γίνει κάποια, ακόμη και κάποια λάθη όσον αφορά, για παράδειγμα, την απόσταση από τα όρια. Και να υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες οι οποίοι μπορεί να μην πάρουν ποτέ το στήτο ιδιοκτησία. Άρα υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Στην Ελλάδα έχουν κάποιους άλλους θεσμούς, έχουν κάποιους οι οποίοι είναι certified, να το πούμε, δηλαδή πιστοποιημένοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, με μεγάλη πείρα, οι οποίοι ουσιαστικά είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν και να πιστοποιούν ότι έχει ξεκινήσει και έχει οριοθετηθεί σωστά μια οικοδομή. Άρα υπάρχουν θέματα. Ήδη ως ΕΤΕΚ έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία με το Επιτροπή της Ελλάδας. Και έχουμε κάνει μια παρουσίαση προς το Υπουργείο Εξωτερικών και προς τους Δήμους στην Κύπρο. Και θεωρούμε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ενδεχομένως πολύ, πολύ, πολύ σύντομα να μπορεί και αυτός να χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο. Άρα υπάρχουν διάφορα θέματα. Και σίγουρα θα πρέπει οι Δήμοι να βγουν και προς τα έξω και να βλέπουν και λίγο τι γίνεται στην ουσιαστικά. Τώρα με τη μεταρρύθμιση ελπίζουμε να γίνει, γιατί μιλάμε για τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν μετά το 1994 που μας είπατε, αλλά και δημόσια έργα που έγιναν, είτε ανέγερση κατοικιών και τα λοιπά, και τα σε οργανισμούς και τα λοιπά, ήταν γνωστό σε όλους ότι οι εργολάβοι έπαιρναν σε πολύ χαμηλές τιμές τις προσφορές και μετά χρησιμοποιούσαν και άμμο για να εξοικονομήσουν από τα υλικά. Παλιά ιστορία και το γνωρίζετε και μάλιστα όχι τόσο παλιά. Δηλαδή, μιλάμε για την έκπτωση που γίνεται στην ποιότητα των υλικών. Ελπίζω να μην γίνεται ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται. Τώρα στα δημόσια έργα προφανώς οι έξοδοι ότι υπάρχουν και οι επιβλέποντες μηχανισμοί των δημοσίων έργων και οτιδήποτε άλλο. Απλά αυτό που λέγαμε πριν όσον αφορά τον έλεγχο από τους Δήμους, να πούμε ότι δεν μπορούν να εμφανίζονται σε κάποιους Δήμους ξενοδοχεία με δύο ρόφους για παράδειγμα περισσότερους και να μην μπορεί η αρμόδια να σταματήσει. Ναι. Αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι, ξέρω, πολλές φορές δίπλα από ένα δημαρχείο να γίνεται μια πολυκατοικία με περισσότερους ρόφους και μετά να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να την νομιμοποιήσουμε. Και όσον αφορά και για εμάς το ΕΔΕΚ, είναι σημαντικό το ότι πλέον η πολιτεία απαιτεί ουσιαστικά γκρέμισμα αυτών των κτηρίων, ήδη επιδιόρθωση. Είναι πολύ σημαντικό που πλέον η πολιτεία δεν έρχεται να νομοποιήσει παράνομους. Εγώ περιμένω με αγωνία να δω αν θα γκρεμίσουν κανένα. Ξέρω ότι ήδη κάποια έχουν ξεκινήσει να φέρουν ορόφους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στις επαρχίες μας να ξεκινήσουμε.